Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στη διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς να χαρούν αυτό το σχολείο και μέσα στις αίθουσες να εκτρέφουν τις ψυχές των μικρών μαθητών και μαθητριών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η παιδεία που παράγεται από το ρήμα παιδεύω και αυτό από το ρήμα παιδί, εύχομαι σε αυτό το σχολείο να καλλιεργείται από αρχής έως και τέλους. Και εσείς καλά και αγαπητά παιδιά, μαθητές και μαθήτριες, μικρότεροι και μεγαλύτεροι, να αγαπήσετε παρακαλώ αυτό το σχολείο, να το προσέξετε, να μην το λερώνετε, να μην το φθείρετε, να το θεωρήσετε δεύτερο σπίτι σας και κάθε πρωί που θα έρχεστε εδώ, να αισθάνεστε τη χαρά ότι έρχεστε σε μια πνευματική κυψέλη από την οποία, όπως οι μέλισσες, μπορείτε να τριγύσετε τη σοφία, τη γνώση, τη μάθηση, την αρετή και ιδιαίτερα την κοινωνικότητα και την αγάπη που πρέπει να έχετε μεταξύ σας. Καλωρίζικο λοιπόν το σχολείο και όλοι εσείς οι γονείς να χαίρεστε τα καλά αυτά παιδιά, να τα καμαρώσετε όπως επιθυμείτε και εμείς που θα περνάμε απ' έξω να το βλέπουμε κάθε φορά θα ενθυμούμε αυτήν την ωραία ημέρα και τελετή των εγγενείων του. Συγχαρητήρια και όλα να τα ευλογεί ο Θεός εύχομαι. Κυρία Διευθύντρια, θέλω να σας προσφέρω μία εικόνα της Παναγίας, βρεφοκρατούσης, να τη βάλετε όπου νομίζετε, να φυλάει και να ευλογεί το σχολείο. Θα μπει σε κεντρική θέση του σχολείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας και την ευλογία. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Καμπάνη, τον αείμνηστο Καπταγιανούλη Καμπάνη, που ξεκίνησε με τη δωρεά της μελέτης του Δημοτικού Σχολείου. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, που άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου Άνδρου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και τους υπαλλήλους του Δήμου που το έτρεξαν όλο αυτό και σε όλους εσάς που το αγκάλιασαν. Τίποτα όμως δεν θα γινόταν χωρίς ψυχή και υπήρχαν τρεις άνθρωποι που έβαλαν την ψυχή τους για να δείτε αυτό σήμερα.
Αυτοί οι τρεις άνθρωποι για εμένα, σαν Δημήτρη, χωρίς με τυχαία σειρά τα ονόματά τους, είναι ο δήμαρχός μας ο Δημήτρης Ολοτσάρης, η διευθύντρια του σχολείου η κυρία Μαργαρίτα Κορκοδίλου και ο επιβλέπων μηχανικός ο Αντώνης Παρασύρης. Ήταν πραγματικά οι τρεις άνθρωποι που έδωσαν την ψυχή τους για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο που βλέπουμε σήμερα. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που το αγκάλιασαν και βοηθήσατε, το Σύλλογο Γονέων και όλους εσάς. Και κλείνω με την ευχή αυτό το σχολείο να βγάλει καλά και χρήσιμα για την κοινωνία παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, θα κάνω ειδική αναφορά σε εσάς, γιατί χθες είχαμε τη χαρά και την ευλογία να γιορτάσουμε τον Άγιο Φίλιππα. Πολλοί άνθρωποι τιμήσαν το νησί. Την αξία του σχολείου την καταλάβατε μόνο εσείς και σήμερα είστε παρόν και με μεγάλη συγκίνηση η δική σας παρουσία δίνει τον συμβολισμό που πρέπει να δίνει κάθε ιεράρχη σε σχέση με την παιδεία. Πόσο μάλλον όταν εγκαινιάζουμε ένα σχολείο όπου έχει την ιστορία, τη βαριά, σε σχέση και με τον Θεόφιλο Καΐρη, σε σχέση και με την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί μια ασφαλή, σύγχρονη, κτηριακή μονάδα στη χώρα της Άνδρου. Επειδή όταν μιλάνε τα έργα, τα λόγια περισσεύουν, σήμερα θα πω μόνο ευχαριστώ. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους κατοίκους της χώρας για την υπομονή τόσων χρόνων. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου στο Δήμο Άνδρου και ιδιαίτερα στην Τεχνική Υπηρεσία. Παρακαλώ χειροκρότημα για αυτά τα υπέροχα παιδιά. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Έπαργο, στον Περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση του σχολείου. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αείμνηστο Γιάννη Γλινό που έκανε τις προμελέτες για αυτό το σχολείο. Στην προηγούμενη διοίκηση του Θεοδόση Σουσούδη που έβγαλε την εξαίρεση των όρων δόμησης. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ θα το πω σε όσους δούλεψαν και είχαν πίστη και πάθος για αυτό το έργο που είναι πολλοί. Αυτό το πάθος το είδε ένας άνθρωπος που δεν είναι πια μαζί μας, ο Καπταγιανούλης ο Καμπάνης, που αμέσως αγκάλιασε και την ανάγκη, αλλά και εμπιστεύτηκε εμέναν για να μπορέσει να τρέξει αυτό το έργο, χρηματοδοτώντας σε χρόνους ρεκόρ μία μελέτη, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019, ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019, υπευλήθη στην πρόταση που έλγε στις 31/12/2019, χρηματοδοτήθηκε τον Απρίλιο του 2020 και σήμερα εγκαινιάζουμε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Όποιοι ξέρουν από το ρυθμό πώς κινείται ένα δημόσιο έργο, είναι χρόνοι ρεκόρ. Χρόνοι είναι ρεκόρ γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος πατρίδης που χρηματοδότησε και επιτάχυνε αυτή τη μελέτη και βρέθηκαν κάποιες υπηρεσίες που το κυνηγήσαν. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας ανακοινώσω και να ευχαριστήσω το Σχολικό Συμβούλιο, γιατί καλό είναι να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δύο πράγματα. Θα δώσω με μεγάλη τιμή και χαρά τιμητικές διακρίσεις στους ανθρώπους που είχαν καθοριστική συμμετοχή σε αυτό το έργο και θα σας ανακοινώσω την απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου μετά από πρότασή μου να ονομαστεί η βιβλιοθήκη που κατασκευάζεται στο διπλανό κτίριο, στο παλιό κτίριο, να φέρει το όνομα του Καπταγιανούλη Καμπάνη ώστε να μείνει στην ιστορία αυτή η δωρεά. Τελειώνοντας αυτό το μεγάλο ταξίδι που είχα την τιμή οι ανδριώτες να μου χαρίσουν, δηλαδή τη δυνατότητα να υπηρετήσω αυτόν τον τόπο, το μεγαλύτερο φυλαχτό που θα έχω να δείχνω στα παιδιά μου, αν μ' αξιοθυσεί ο Θεός και στα εγγόνια μου, είναι τα δύο κομμάτια κορδέλας που είχα από αυτό εδώ το σχολείο και από το Βρεφονιπιακό Σταθμό του Κορθίου που με μεράκι έγινε από τη Δημοτική Αρχή αυτή, με τη βοήθεια όμως
πάντα ανθρώπων που πονάνε τον τόπο. Εκεί ήταν η οικογένεια Λαούδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να πω κι εγώ, όταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας μιλάει, νομίζω ότι εμείς τι να πούμε μετά. Δεν είναι λόγια κολακευτικά, είναι η αλήθεια. Γιατί είπε τα πάντα όσα πρέπει να πει κάποιος που λατρεύει την παιδεία και την υπηρετεί. Εγώ υπηρετώ 1,5 χρόνο από αυτή τη θέση. Έχω τη χαρά να είμαι 12 χρόνια κάτω από τη σκέπη του στο Νότιο Αιγαίο. Σεβασμιότατε, μου επιτρέψετε να πω σας ευχαριστώ, γιατί εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αν μου επιτρέπετε μόνο, είναι να πω ότι ο Παπακοσμάς ο Αιτωλός έλεγε «χτίστε σχολεία». Άρα, κύριε Δήμαρχε, κάνατε τα πάντα για να γίνει αυτό το σχολείο. Τα έμαθα χτες, είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σύντομο για το δημόσιο. Ταπεινά λέω ευχαριστώ. Και εσείς, παιδιά, έχετε ένα μεγάλο δώρο. Και εσείς, γονείς μας. Άρα, η υποχρέωση μεγάλη είναι αυτό το κόσμημα, να το κάνετε φάρο και να λάμπει όσο γίνεται πιο μακριά και όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτε άλλο. Κυρία Κοκοβίλου, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Είστε υπέροχη οικοδέσποινα. Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε, πατέρα Ευδόκιμε, σεβαστό ιερατείο, αξιότιμε έπαρχε κύριε Λάσκαρη, αξιότιμε δήμαρχε κύριε Δημήτρη Λοτσάρη, αξιότιμη διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων, κυρία Τσαβαλά, αξιότιμη δημοτική σύμβουλη και πρόεδρη των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιότιμη δημοτική σύμβουλη και κοινοτική, κύριε πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αξιότιμα τέκνα του αείμνηστου Γιαννούλη Καμπάνη, κυρία Τσαλικίδου, πρώην σχολική σύμβουλε, κυρίες διευθύντριες και κύριοι διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άνδρου που μας τιμάτε με την παρουσία σας, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, πρώην προϊστάμενε Δευτέρου Γραφείου, κυρία πρώην διευθύντρια Δέσποινα Χατζόγλου και κύριε Κωσταρά, κυρία υποδιευθύντρια, συνταξιούχοι, εκπαιδευτικοί, συνάδελφοί μου αγαπημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή και συγκίνηση σας καλωσορίζω στην εκδήλωση εγγενείων του νέου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου. Για την ιστορία μια σύντομη αναφορά. Το χτίσιμο του σχολείου ήταν όνειρο από παλιά, πολλών διευθυντών και πολλών συναδέλφων, γιατί υπήρχε μεγάλη ανάγκη. Είχαν γίνει κάποια προσχέδια, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε κάτι ουσιαστικό η τότε Δημοτική Αρχή. Το 2011, επί δημαρχίας του αείμνηστου Γιάννη Γλινού, ανατίθεται στην Εγνατία Οδό ΑΕ και αναθέτει η Εγνατία στην Αιγαίο ΕΠΕ την εκπόνηση των μελετών. Πολύ σύντομα, το Μάρτιο του 2011, έγινε γεωτεχνική μελέτη. Ολοκληρώθηκε η έκθεση σκοπιμότητας, το πρακτικό καταλληλότητας, η αρχιτεκτονική διάταξη της μελέτης και τέλος τον Οκτώβριο του 2011 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το κτηριολογικό πρόγραμμα για το σχολείο, ένα σχολείο με συνολικό εμβαδόν 1.768 τετραγωνικά μέτρα. Το Δεκέμβριο του 2011 εγκρίθηκε από το Δήμο Άνδρου η προμελέτη αρχιτεκτονικών και μέχρι το Φλεβάρι του 2012 είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η ειδική όρη δόμησης. Θεωρήθηκε από την πολεοδομία το τοπογραφικό αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του οικοπαίδου, το πρακτικό καταλληλότητας του οικοπαίδου και απόφαση για την κατεδάφιση του παλιού ανατολικού παραρτήματος. Τον Ιούλιο του 2012 κατατέθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Οικισμού και Περιβάλλοντος, το γνωστό ΣΧΟΠ, φάκελος για τον καθορισμό των ειδικών όρων δόμησης.
επανυποβλήθηκε το Μάρτιο του 2013 μετά από διορθώσεις και συμπληρώσεις. Τελικά το ΣΚΟΠ συνεδρίασε ένα χρόνο μετά, χωρίς όμως να εγκριθούν οι ειδικοί όροι δόμησης, χωρίς τους οποίους δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Οι πολιτικές αλλαγές στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, με την κατάργηση και την αλλαγή των σχετικών συμβουλίων, οδήγησε σε μία καθυστέρηση 5 χρόνων στην έγκριση των δομικών όρων. Επιδημαρχίας Θεοδόση Σουσούδη υπογράφηκε το 223 ΦΕΚ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με το οποίο εγκρίθηκαν οι ειδικοί όροι δόμησης, το Νοέμβριο του 2016. Το Σεπτέμβριο του 2019, με την ανάληψη καθηκόντων του Δημάρχου Δημήτρη Λοτσάρη, επετεύχθη χορηγία από τον αείμνηστο Γιαννούλη Καμπάνη και έγιναν οι οριστικές μελέτες μέχρι το Δεκέμβρη για την ορίμανση του έργου. Εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το 2020. Εγκρίθηκε, δημοπρατήθηκε και μέσω διαγωνισμού του ανέλαβε η εταιρεία Ήρια Τεχνική το 2021. Οπότε και ξεκίνησαν οι εργασίες, ώστε σήμερα να έχουμε μπροστά μας αυτό το αποτέλεσμα. Το Σεπτέμβριο το σχολείο δεν θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού, παρά στο χώρο το πόσιμο που προϋπήρχε, χώρο με ιστορικό συμβολισμό, που κουβαλά τη συλλογική μας μνήμη και σφυριλατεί τη συλλογική μας ταυτότητα. Μετά την καταστροφή της παλιάς πόλης το 1672 από τον πειρατή Ίκτε Κρεβελιέ, ο Τούρκος Αγάς έκτισε έναν πύργο σε αυτό το ύψωμα, τον πύργο του Αγά. Μετά την απελευθέρωση το 1833, ο Θεόφιλος Καΐρης ζήτησε άδεια από το ελληνικό κράτος και σε μία συμβολική κίνηση γκρέμισε τον πύργο, το σύμβολο της Οθωμανικής εξουσίας στο νησί, και με τα δομικά υλικά έχτισε στο ψηλότερο σημείο της περιοχής το σχολείο του και ορφανοτροφείο. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει πάντα η κατάργηση ενός χώρου και η αλλαγή χρήσης του. Το σχολείο, ως σύμβολο της παιδείας που συνέβαλε στην απελευθέρωση, αποτελεί έναν ισχυρό συμβολισμό έναντι της εξουσίας του Τούρκου Αγά. Από χώρος εξουσίας μετατράπηκε σε χώρο παιδείας και ανθρωπισμού. Μεγάλες ευχαριστίες στην περιφέρεια, στον περιφερειάρχη μας, στον έπαρχο, στο δήμαρχό μας τον Δημήτρη Τουλοτσάρη, στη Σχολική Επιτροπή, στην τεχνική υπηρεσία, στην υπάλληλο η οποία μας στήριξε τόσα χρόνια στη Σχολική Επιτροπή, στον Αντώνη τον Παρασύρη που με ανέχτηκε και τον ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικά τον Πρόεδρο τον Αντώνη τον Τζουμέζη, το Γιάννη τον Σουλιώτη, τον Αντώνη τον Κουτσούκο, τον Αντώνη και τον Κώστα τον Μωράκη. Και δεν θα διακινδυνεύσω να πω ονόματα, γιατί ήταν δεκάδες οι γονείς που χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους, δεν ξέρω αν θα είχαμε καταφέρει να μετακομίσουμε. Σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Μωραΐτη, που μας προσέφερε διαδραστικούς πίνακες και βιντεοπροβολής. Την Ειρήνη Εμπειρίκου Σκάρμπεκ-Μπόροφσκα. Μας προσέφερε την κουζίνα του Ολοημέρου μας. Τον Νίκο τον Κοντομάρκο που μας προσέφερε το ψυγείο του Ολοημέρου μας. Την Εθνική Τράπεζα, το υποκατάστημα Άνδρου της Εθνικής Τράπεζας, για την προμήθεια γραφείων λόγω ανακαίνησης που έκαναν. Τον κύριο Αυγουστή Βούλγαρη για τον ίδιο λόγο. Τον Νίκο το Σίδερη που μας μεταφέρει τα πάντα του σχολείου μας χωρίς αμοιβή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τον Έλτον Ντανούση για την προσφορά καθαριστικών και ειδών καθημερινής χρήσης του σχολείου.
τον Αθλητικό Όμιλο Άνδρου, τον Ανδριακό Όμιλο Φιλάθλων για την προσφορά αθλητικού υλικού, την Golden Star Φέρης Αφιστεφάνου, το Παραδοσιακό Παντοπολείο Αχιλλέα Γρηγορακάκη και Αθανασίας Γιαννάκη, το Express Market Μιχάλη Μηδρινού, τη Σάριζα για τα νερά, τον Μασούτη και ειδικά την Ειρήνη Μαρτίνου προσωπικά, τον Τελάρτε του Παναγιώτη και της Βαγγελίτσας Νόνα, τον Δημήτρη και τον Κωνσταντίνο Καλογρίδη του Νεφέλη, το Ζαχαροπλαστείο Ζαΐρη, την Αρτοπία Γιώργου Γαρίφαλου, το Ζαχαροπλαστείο Φυρίου, την Αρτοπία Δουλαβέρη, το Ζαχαροπλαστείο Καλλιβρούση, Λυγίζου, Καλαδάμι και την Αρτοπία Γαρίφαλου Αντώνη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του σχολείου, στους συναδέλφους μου και θα ήθελα να τελειώσω, αν μου επιτρέπετε και αν δεν κάνω κατάχρηση έμετρα, διαβάζοντας ένα κομμάτι από ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά, του μεγάλου ποιητή μας. «Τα σχολιά χτίστε, με τη φλόγα που ψένει και που πλάθει, με τη σκαρδιά στη φλόγα, με του λόγου τη δύναμη, ξεσκέπαστα, καθάρια και με τα χέρια και με τα μαχαίρια, τον τόπο πάρτε. Κάτω σημάδια που έμπηξε το ψέμα, τα ταξίματα φέρτε στις αλήθειες της ιερής στο βωμό και τα σφαχτάρια. Στον τόπο απάνω, όχι πολεμών κάστρα, τα σχολιά χτίστε. Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, μεγάλα, γερά θεμελιωμένα από τη χώρα ακάθαρτης πολύβοης αρρωστιάρας, μακριά, μακριά τα νύλια γασοκάκια, τα σχολιά χτίστε. Και τα πορτοπαράθυρα των τείχων, περίσσια ανοίχτε, να έρχεται ο Κυρίλλιος, διαφεντευτής, να χύνεται, να φεύγει, ονειρεμένο πίσω του αργοσέρνοντας το φεγγάρι. Γιομίζοντάς τα να τα ζωντανεύουν, μαϊστράλια και βοριάδες και μελτέμια, με τους κελαϊδισμούς και με τους μόσκους, και ο δάσκαλος ποιητής, και τα βιβλία να είναι σαν κρίνα. Του τραγουδιού τη γλώσσα αντιλαλώντας και τα βιβλία σαν τα τραγούδια να είναι. Στη γη της ομορφιάς αρματωμένη την επιστήμη ομορφιά χαρά της. Αρχή σοφίας. Σας ευχαριστούμε. Εκ μέρους του Συλλόγου Νέων και Δαιμόνων σας καλωσορίζουμε στο καινούργιο μας σχολείο, η δημιουργία του οποίου μας έδωσε δύναμη και έμπνευση για να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε όσα περισσότερο μπορούμε. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω αυτά που νιώθω αυτή τη στιγμή. Συγκίνηση, ενθουσιασμό, περηφάνεια. Καθώς ήμουν μαθητής σε αυτό το σχολείο, όπως και πολλοί από εμάς, και τώρα βλέπουμε τα παιδιά μας να έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν όλες τις ανέσεις του καινούργιου σχολείου. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ως εκπρόσωποι γονέων, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Άνδρου Δημήτρη Λοτσάρη, τον Έπαρχο Άνδρου Δημήτριο Λάσκαρη και την Περιφέρεια για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και στους προηγούμενους δημάρχους που εκκίνησαν τη χρονοβόρα αυτή διαδικασία. Μία ξεχωριστή αναφορά στο να είμαι στο Γιαννούλη Καμπάνη για την γραμματοδότηση της μελέτης. Ευχαριστούμε πολύ και τη Δήμητρα και τον Λεωνίδα που είναι εδώ μαζί μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους εργάστηκαν για να παραδώσουν το σχολείο στα παιδιά μας. Ήταν πάρα πολύ αυτή. Εμείς από την πλευρά του Συλλόγου, από πέρσι που αναλάβαμε, δεν έχουμε σταματήσει ούτε μέρα να εργαζόμαστε για να προσφέρουμε και εμείς τα μέγιστα στα παιδιά μας. Ειδικότερα για το σχολείο, θα κάνω μια αναφορά στις δωρεές που έχουμε διεκδικήσει και εξασφαλίσαμε. Η δωρεά του Ίδρυμα Μωραΐτη, τους ευχαριστούμε από καρδιάς, μας έδωσαν 10 διαδραστικούς πίνακες. Την κυρία Εμπειρίκου Μπορόσχη Ειρήνη, μας έδωσε 5 λάπτοπς και την ηλεκτρική κουζίνα για το ολοήμερο. Η δωρεά από τον κύριο Κοντομάρκο μας έδωσε ένα ψυγείο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δωρεά του αθλητικού εξοπλισμού από τον ΑΟ Άνδρου, τον Ανδριακό Όμιλο Φιλάθλων, τον Αντώνη του Κουτσούκο και το Λίθι Μπαρ Κέτερινγκ. Έχουμε άλλη μια δωρεά από το ιδεότυπο και την κυρία Ελευθερία Βελιώτη για τους πίνακες ανακοινώσεων των τάξεων, οι οποίοι θα έρθουν μετά από λίγες μέρες.
Ευχαριστώ προσωπικά τα μέλη του Συλλόγου και όσους γονείς βοήθησαν για τη μετακίνηση. Πραγματικά, και εγώ δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιους. Ήταν πάρα πολλοί γονείς που μας βοήθησαν στη μετεγκατάσταση, στην τοποθέτηση, στα σκία, στους πίνακες, τα πάντα. Μία ιδιαίτερη αναφορά στον κύριο Αντώνη Παρασύρη, τον υπεύθυνο μηχανικό. Πραγματικά τον ζαλίσαμε, δεν είναι αλήθεια. Αλλά σε ό,τι και να το ζητούσαμε ήταν παρόν και μας διευκόλυνε πάντα. Ευχαριστώ προσωπικά και τη διευθύντρια κυρία Κροκοδίλου και τους δασκάλους για την υπέροχη συνεργασία και τη σύμμνοια που έχουν. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ, την κυρία Σμαράγδα Βελούδου, την κυρία Μαριλή Φυρίου, την κυρία Μαριλή Γιανακαρόνη, την κυρία Μανδαράκα Μαρία, την κυρία Βελιώτη Ελευθερία και την Κατερίνα την Κακαταλάκη για την άψογη συνεργασία, άψογη, και τον πολύτιμο χρόνο που προσφέρουν καθημερινά. Μετά τις ομιλίες, ο Σύλλογος προσφέρει στα παιδιά κεράσματα, που είναι η βγενική χορηγία από το παραδοσιακό πατοπολείο Άνδρου της Αθανασίας Γιαννάκη, από τον Τελάρτε του Παναγιώτη και της Βαγγελίτσας Νόνα, από το Express Market του Μιχάλη και της Αφιλούς Μεντρινού, καθώς και τον Αντώνη Πιτσούκο για την προφορά της σχετικής κάλυψης της εκδήλωσης σήμερα. Καλό τα παιδιά, αλλά και τους μεγάλους, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε το σχολείο μας καθαρό και όμορφο όπως το βρήκαμε. Ευχόμαστε το νέο σχολείο να δώσει στα παιδιά μας όλα τα εχέγγυα για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή πάντα κάτι ξεχνάμε, θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην Μαρία Γλινού, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία της, και η παρουσία της είναι συμβολική στα εγγένεια αυτού του σχολείου. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Φιλαρμονική του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου, ένα μεγάλο χειροκρότημα, που πάντα είναι κοντά μας σε όλες τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε, δασκάλους και παιδιά. Ευχαριστούμε το Μουσικό Σύλλογο. Γεια σας. Δεν θα σας κουράσω καθόλου. Από μεριάς μου να ευχαριστήσω και εγώ το Σεφασμιότατο και το Γέροντα Ευδόκιμο που είναι κοντά μας, τους πατέρες μας που είναι πάντα δίπλα μας σε όλα, τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο που τιμούν σήμερα το όνομα του πατέρα μας. Έχω μία ιδιαίτερη συγκίνηση. Εγώ θα σταθώ σήμερα στους πρωταγωνιστές που είναι τα παιδιά μας, τα παιδιά του σχολείου, τους δασκάλους, όλους τους συντελεστές, συγχαρητήρια, όλοι όσοι βοήθησαν για να γίνει αυτό το έργο, να έχουν καλή πρόοδο τα παιδιά μας, να έχουν μια πολύ καλή σχολική χρονιά, να δούμε το νησί μας να ακούγεται σε μεγάλα πανεπιστήμια και να ξεκινάνε όλα τα παιδάκια μας από εδώ, και να σταθώ στις χορηγίες, που δεν είναι σημαντικό πάντα ποιος είναι ο χορηγός και για ο λόγος για τον οποίο είναι σε αυτή τη θέση. Ο πατέρας μας λοιπόν έκανε τα πάντα για αυτό το νησί, γιατί το αγαπούσε και γιατί ήθελε να το δει να προοδεύει και να γίνεται καλύτερο. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θέλω να κρατήσουμε, ότι πρέπει να αγαπάμε τον τόπο μας, να είμαστε όλοι δίπλα του, να τον βοηθάμε και όπως μπορεί, όποιος μπορεί, όσο μπορεί, να είναι εδώ, παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε. Θα παρακαλούσαμε να προσέλθει και η κυρία Κατερίνη Χριστοδουλέα, αρχιτέκτον μηχανικός, να μας πει δύο λόγια. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Όταν τον είχα πρωτοεπισκεφτεί, ήταν πραγματικά προβληματικός, πολύ προβληματικός, με παραπήγματα, χώρους ακατάλληλους για τα παιδιά, παιδιά που δεν είχαν πού να πάνε, πού να τρέξουν, πού να εκπαιδευτούν. Σήμερα, χάρη στην ευγενή χορηγία του αείμνηστου κύριου Καμπάνη, χάρη στην μεγάλη και δυνατή προσπάθεια του αξιότιμου δημάρχου μας Δημήτρη Λεωτζάρη, καταφέραμε το κατόρθωτο. Καταφέρατε το κατόρθωτο. Θέλω όμως να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία με βοήθησε σε όλη τη διάρκεια
της πολύ γρήγορης διαδικασίας για την αδειοδότηση του έργου και κυρίως, να μην ξεχάσω, την ιδιαίτερα συγκινητική αφοσίωση του διδασκαλικού κομματιού που μας αγκάλιασαν, μας βοήθησαν, μας εξήγησαν τα προβλήματα του χώρου και δεν σταμάτησαν ποτέ να μας συνδράμουν και να μας βοηθούν. Θέλω αυτό το σχολείο πάντα να είναι χαρούμενο, γεμάτο από τα χαμόγελα των παιδιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλούμε να προσέλθει η κυρία Δήμητρα Καμπάνη να παραλάβει τη τιμητική διάκριση στην οικογένεια Καπετάν Γιαννούλη Καμπάνη. Παρακαλούμε την κυρία Κατερίνη Χριστοδουλέα, αρχιτέκτονα μηχανικών, να προσέλθει για να παραλάβει τη τιμητική διάκριση. Παρακαλούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γκλάρα, πολιτικό μηχανικό, να προσέλθει για να παραλάβει τη τιμητική διάκριση. Παρακαλούμε τον κύριο Ισίδωρο Νικολάου, ηλεκτρολόγο μηχανικό, να προσέλθει. Παρακαλούμε την κυρία Ειρήνη Παρλιάρου, τοπογράφο μηχανικό, να προσέλθει να παραλάβει την τιμητική διάκριση. Τέλος, παρακαλούμε τον κύριο Μιχαήλ Γρηγόρα, μηχανολόγο μηχανικό, να προσέλθει για να παραλάβει την τιμητική διάκριση. Κάπου εδώ κλείνει η τελετή των εγγενείων. Ευχαριστούμε όσους κατέστησαν το έργο αυτό πραγματικότητα. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Το νέο σχολείο είναι τώρα στη διάθεση όλων για να περιηγηθείτε στους χώρους του. Αμέσως μετά μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορα εδέσματα, ενώ θα ακολουθήσει παιδικό πάρτι με κλόν με μουσική επιμέλεια του κυρίου Αντώνη Κουτσούφου. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε.